μας δύο πάρα πολύ ωραία βίντεο για σας. Ψάξαμε και βρήκαμε τηλεοπτικά ζευγάρια που άφησαν ιστορία. Ζευγάρια που τα αγαπήσαμε μέσα από τα σύριαλ. Ζευγάρια τα οποία μας έκαναν σχεδόν να ταυτιστούμε μαζί τους. Πάμε να δούμε το πρώτο βίντεο. Τηλεοπτικά ζευγάρια που άφησαν ιστορία. Επαναλαμβάνουμε, το ξέρω, δεν έχω κάτι να πω. Πάμε να δούμε. Και ούς η τηλεόραση συνέζευξε, οι τηλεθεατές λάτρεψαν. Ζευγάρια που, αν και τα γνωρίσαμε μέσα από επιτυχημένες τηλεοπτικές σειρές, ταυτιστήκαμε μαζί τους και μοιραστήκαμε ατελείωτες ώρες χαράς, συγκίνησης, θυμού ή γέλιου. 14 χρόνια πριν, ο Αλέξανδρος Ρήγας και ο Δημήτρης Αποστόλου, εμπνευσμένοι από τον Πυγμαλίωνα και από το εκπαιδεύοντας τη Ρίτα, αποφάσισαν να γράψουν μια ερωτική ιστορία ενός ατέριαστου ζευγαριού, σατιρίζοντας παράλληλα την ίδια την τηλεόραση. Όταν σας δει κάποιος, σας ερωτεύεται. Όταν σας ερωτευτεί, πού μπορεί να σας βρει? Αχα. Το φθινόπωρο του 1997 έκαναν πρεμιέρα οι δύο ξένοι και το τηλεοπτικό κοινό καρδιοχτύπησε μαζί με τον Κωνσταντίνο Μαρκορά, τον αυστηρό αλλά γοητευτικό καθηγητή αρχαίου δράματος και τη Μαρίνα Κουντουράτου, την ξανθιά και επιτυχημένη τηλεπαρουσιάστρια. Ο τηλεοπτικός έρωτας του Νίκου Σεριανόπουλου και της Ευελίνας Παπούλια άνθησε για 2 χρόνια. Φυσικά απαξιώ να σας απαντήσω. Όχι, απαντήστε μου, ρε, απαντήστε μου! Και οι τηλεθεατές παρακολούθησαν όλες τις διακυμάνσεις της σχέσης αλλά και την εξέλιξή της. Από ένα ιστορικό χαστούκι. Κύριε Μαρκορά! Παρακαλώ. Μέχρι την απόκτηση των δίδυμων μωρών τους. Λοιπόν, κυρία Μάθοπούλου μου, μπορώ? Κάν δουλειά σου, Λεβέντη μου. Ένας παθιασμένος έρωτας που επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά ότι τα ετερόνυμα έλκονται. Η Δήμητρα και ο Θοδωρής, το «Σ' αγαπώ, μ' αγαπάς», ήταν το ζευγάρι της διπλανής πόρτας, με όλα τα ελαττώματα και όλα τα προτερήματα της Ελληνίδας και του Έλληνα. Ένα ζευγάρι που αγαπήσαμε όχι μόνο για τις έξυπνες ατάκες του, αλλά και γιατί ο τρόπος που παρουσίαζε την καθημερινότητά του θύμιζε πολύ κάτι από τη δική μας. Φέρε μου το μαχαίρι. Είδες εκεί τι έγινε? Φέρε μου το μαχαίρι. Πού πας με το μαχαίρι? Μην φοβάσαι. Θοδωρή, πρόσεχε. Δημητρά, φέρε μου και καμιά πατάτα, γιατί αν είναι κανένας ενοικιαστής, μην γίνω και ρόμπα. Μοναδικό παράπονο από την επιτυχημένη τηλεοπτική σειρά είναι ότι το συνεχές ερώτημα της Δήμητρας Παπαδοπούλου έμεινε αναπάντητο από το Θοδωρή Αφαιρίδη και στα 61 επεισόδια του σύριαλ. Σε μία από τις δημοφιλέστερες σειρές της ιδιωτικής τηλεόρασης, η Μεν και η Δε, γνωρίσαμε και αγαπήσαμε το Διονύση Δάγκα και τη λατρεμένη του σύζυγο Βάνα. Ο μεγαλοδικηγόρος και τσιγκούνης, τον οποίο ερμήνευσε αξέχαστα ο Χάρης Ρώμας, ήταν παντρεμένος με την τεμπέλα και σπάταλη Βάνα, την οποία ενσάρκωσε με μοναδικό τρόπο η Άννα Κουρή. Όπα! Όπα, Διονυσουλίλη μου ακούω και είναι 9 η ώρα το πρωί. Εσύ συνήθως ξυπνάς μετά τις 12, άρα για να ξυπνήσεις 3 ώρες νωρίτερα δεν είναι για καλό. Όπως μας εξομολογήθηκε ο δημιουργός και πρωταγωνιστής της σειράς Χάρης Ρώμας, όταν πήγα να γνωρίσω την Άννα Κουρή και να δω αν θα τέριαζε για το συγκεκριμένο ρόλο, μου άνοιξε την πόρτα του σπιτιού της, φορώντας μακριά μεταξωτή ρόμπα και κόκκινη κορδέλα στα μαλλιά. Στην αγκαλιά της κρατούσε ένα σκυλάκι, τη γνωστή πια σε όλους Τερές, που φορούσε και αυτό κόκκινη κορδέλα στο κεφάλι. Η εικόνα αυτή ήταν ό,τι ακριβώς είχα φανταστεί για τη Βάνα Δάγκα. Ένα ακόμη ατέριαστο ζευγάρι που αποδεικνύει ότι ο έρωτας δεν κοιτά παχάκια, κυλίτσα και κυταρίτιδα είναι αυτό που ενσάρκωσαν η Βίκη Σταυροπούλου και ο Αλέξης Γεωργούλης στο «Είσαι το τέρι μου». Πού πάμε? Σε νοιάζει? Όχι. Και μετά από πολλά μπερδέματα, ο κούκλος Σωτήρης ερωτεύτηκε την κοντούλα και ευτραφούλα, αλλά καλοσυνάτη Στέλλα, που επρόκειτο μάλιστα να γίνει νύφη του. Και οι ανατροπές δεν είχαν τελειωμό. Και μια τελευταία συγγνώμη. Να σου πω, κουράστηκα να σε συγχωρώ. Η σειρά σημείωσε τεράστια επιτυχία, ο Αλέξης Γεωργούλης κατέκτησε τον τίτλο του Γόη, ενώ μικρές και μεγάλες ταυτιστήκαμε με τη Βίκη Σταυροπούλου, που κέρδισε τον ενδιαφέρον ενός τέτοιου άνδρα, δίνοντας ελπίδες στο γυναικείο πληθυσμό ότι τα όνειρα, ακόμη και τα πιο ακραία, μπορούν να γίνουν πραγματικότητα. Είχα κάποτε μια αγάπη, είχα. Άλλος ένας τηλεοπτικός έρωτας, εμπνευσμένος από την απαγορευμένη αγάπη του Ρωμαίου και της Ιουλιέτας, ήταν αυτός του Σύφη και της Μαρίας στο σύριαλ της Αγάπης Μαχαιριά. Με φόντο την Κρήτη και τη Βεντέτα δύο οικογενειών, ο Κώστας Σόμερ και η Φέη Ζαφυράκου ερωτεύονται αψηφώντας τους κινδύνους για τις οικογένειές τους, αλλά και για την ίδια τους τη ζωή. Εμείς οι δύο πρέπει να είμαστε μαζί. Συνέχεια. Μόνο αυτό έχει σημασία. Όλα τα κομμάτια
Στο τελευταίο επεισόδιο, το χωριό βυθίζεται στο πένθος, αφού οι δύο οικογένειες αλληλοσκοτώνονται. Ακόμη και η Μαρία τραυματίζεται κατά λάθος από μαχαιριά του αγαπημένου της. Όπου ρε παιδιά, μάλιστα. Τι θυμήθηκα μέσα από αυτά τα βίντεο όμως. Τι καταπληκτικά ζευγάρια. Ωραία ζευγάρια. Εντάξει, νομίζω ότι το... Ίσως το πιο, εντάξει, όχι το πιο θρηλυκό, γιατί είδαμε και πάρα πολλά. Ο Θοδωρής Αθερίδης και η Δήμητρα Παπαδοπούλου έγραψαν ιστορία στο Ξαναδούμε Αγαπάς. Ένα, γιατί μέσα σε αυτά τα τραγικά νομίζω ότι μπορούσε να δει κανείς και τον εαυτό του πολλές φορές και να γελάει με τα καμώματά του. Και το δύο ξένοι αντίστοιχα. Αν κρίνεις και από τις επαναλήψεις που έχει παίξει, πόσο πολύ το αγαπάει ο κόσμος. Εντάξει, η Μαρκοράς κουντουρά του ήταν εξού και τόσες επαναλήψεις των δύο ξένων που παίζουν κάθε συνέχεια. Χρόνο. Και όχι μόνο αυτό, ότι κάθε φορά που παίζει αυτό το σύριαλ, σημειώνει πάντα πάρα πολύ ψηρά νούμερα τηλεθέασης και δεν είναι καθόλου τυχαίο αυτό. Νομίζω ότι ο Νίκος Γιαννόπουλος ήταν από τους πιο γοητευτικούς άντρες που πέρασαν ποτέ από την ελληνική τηλεόραση, από τους πιο γοητευτικούς άντρες και ήταν και ένας πάρα πολύ καλός ηθοποιός και ένας γλυκύτατος άνθρωπος, γιατί τον είχα γνωρίσει κιόλας από κοντά και του είχα τεράστια αδυναμία, τεράστια αδυναμία. Τώρα για τα... Ναι, πες. Εγώ αναρωτιέμαι αν σας πιάνει κάτι. Όταν βλέπω μια σειρά την οποία έτσι ενθουσιάζομαι και μπαίνω και ζω την ιστορία, μετά θα μου άρεσε να τους βλέπω και στην πραγματική ζωή ζευγάρια. Εσύ το ζεις κανονικά. Το ζω κανονικά. Ναι, όντως. Μπορεί να έχει γίνει. Αλλά αυτοί οι δύο, επειδή ήταν και στο, έτσι όπως το είχε γράψει το σενάριο ο Αλέξανδρος, ήταν και τόσο... Ήταν αυτό το ατέριαστο που γελούσες πάρα πολύ με το πόσα περάσανε για να γίνουν ζευγάρι τελικά αυτοί οι δύο. Που όλο τα φτιάχνανε και όλο χωρίζανε και όλο τσακώνονταν και όλο χωρίζανε και όλο τσακώνονταν, που τελικά το τέλος πια ήταν σαν λύτρωση. Γιατί τα υπόλοιπα που είδαμε ήταν και δραματικά. Αυτή τη σειρά με τον Κώστα Σόμερ, δεν την είχα δει και τη Φέιζα Φυράκου. Ούτε δεν εγώ. Είχε τύχει να τη δω. Ούτε εγώ. Και τώρα που είδα τις σκηνές, κάτι μου έκανε. Μου άρεσε πάρα πολύ τώρα. Ξέρεις, που το είδα. Το ραντεβού σου, αν τα έναν ήταν αυτό, 5 ώρα το πρωί, κάποια στιγμή θα το δεις. Δεν χρειάζεται, παιδί μου. Μπαίνεις στο site του Αντένα και το κάνεις streaming. Τα έχει βλέπεις, όλα αρχείο, Τα έχει αρχείο. Ναι, και νομίζω και το Mega έχει πολλά. Δηλαδή μπαίνεις στα site των καναλιών και βλέπεις ό,τι έχεις χάσει. Καινούρια ξενύχια. Να είναι καλά τα κανάλια που τα βλέπεις ξανά από την αρχή. Τώρα ξέρετε τι βλέπω, να σας πω τι βλέπω για τώρα. Γιατί. Θέλετε να σας πω τι βλέπω τώρα. Τι. Λοιπόν, τώρα βλέπω στο website του Αντένα αυτό που είχα χάσει. Το Κλεμμένη Ζωή, Εμίλιος Χιλάκης και Ρένια Λουιζίδου. Το αγαπημένο μου σύριαλ τα τελευταία 4-5 χρόνια. Παιδιά. Θριλεράκι. Μπράβο στον Αντένα. Πάρα πολύ ωραία υπέροχο. Σειρά. Εξαιρετική. Θέλεις ερωτικές ιστορίες, δεν βλέπεις τίποτα με δράκουλες. Αυτό είναι και θρίλερ. Τέτοια φάση ζω. Διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε λίγο. Δρυμουσύτερη και καλύτερη.